Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Τώρα που το λέω, το σκέφτηκα εγώ τουλάχιστον. Είδατε πόσο ωραίο είναι. Θα το σημειώσουμε. Το έχει σκεφτεί η Άννη, ε. Για αθλήτριες, όχι για αθλητές, εμείς το έχουμε. Η Άννη το έχει σκεφτεί. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Συγχωρέστε με. Ναι, οπότε αυτό είναι καλό. Σωστά. Κοιτάξτε και η επικοινωνία που έχουμε με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με την άλλη Ήπειρο, που πια ξέρετε, τα πιο πολλά παιδιά τώρα βλέπουν περισσότερο το NBA παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή η διασύνδεση πρέπει να είναι και σε εμάς, εννοείται. Και από εμάς προς τα εκεί και από εκεί προς τα εδώ. Ήδη στο κομμάτι αυτό υπάρχει ο Ευθύμης Ρετζιάς, ο οποίος έχει υπομειστεί αυτό το κομμάτι. Και το οποίο θα μας φέρει σε επαφή, Άννη Κωνσταντινίδου, η οποία έχει πάρα πολλές επαφές και διασυνδέσεις, αλλά δεν είναι μονάχα αυτά τα δύο άτομα. Σε αυτό το κομμάτι ο καθένας έχει το ρόλο του και λειτουργούμε ως ομάδα. Οπότε Δήμο, σημείωσε το αυτό. Κώστα, σημείωσε το αυτό. Εντάξει.